Μπάμπης Χατζημιστής έχει επιλέξει τον Γιωργούση κάτω από τα δοκάρια. Τζαμπάς, Χακί, Κατρανίτσας, Παπαστεφάνου και Παπαδόπουλος στην τετράδα της άμυνας. Μαυρόπουλος μπροστά τους στον χώρο του κέντρου πιθανότατα μαζί με τον Γκριεζή. Αμανατίδης και Πασχαλάκης στα δύο άκρα με τον Κουκουρίγκο να κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Μελισσόπουλο. Στον πάγκο βρίσκονται Ιωαννίδης, Καλαϊτζόπουλος, Μουστάκης, Γεωργιάδης, Κόντο Αχμέτ, Μπογιατζίδης, Τανούζη, Τσολάρη και Τσάκαλος. Πρώτο σφύριγμα στο μεγάλο ντέρμπι από τον κύριο Καπρέτσο. Στην καρδιά της άμυνας εκτελεσμένο. Περνάει μπάλα από όλους η κεφαλιά και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Αριστερό άκρο της άμυνας, η σέντρα του ψεματά στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα, το πλασέ του Παναγιωτίδη δεν έχει τελειώσει φάση. Τώρα θα γίνει αυτό, η μπάλα καταλήγει out. Γεμίσμα του Αμανατίδη, κεφαλιά προς τα πίσω. Παπαδόπουλος, στα δεξιά για τον Κουκουρίγκο, η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσατάι με τις γροθιές αποκρούει, δεν έχει τελειώσει η φάση. Μελισσόπουλος έξω από την περιοχή, το πλασέ και καταπληκτική απόκρουση του Τσατάι σε κόρνερ. Εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας ο Γιωργούσης απομακρύνει με τις γροθιές. Κατεβάζει ο Κοντογιαννίδης στο δεύτερο δοκάρι. Να εδώ Κοντογιαννίδης στο πλασέ. Η απομάκρυση, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρια Βάντου, δεν έχει τελειώσει η φάση και έχουμε κόρνερ. Παλιά του εκεί όπου βρίσκεται ο Αμανατίδης. Κουκουρίγκος, το γέμισμά του μέσα στην περιοχή, κέρια παρέμβαση από τον Σιμάρ. Σε σημείο όπου βρίσκεται ο Παναγιωτίδης, Τσάπαρης στα αριστερά για τον ψεματά, φτάνει η μπάλα σε αυτόν. Το κοντρόμενο δίδος, υπάρχει offside. Τρεις και βρήκε τον Κοντογιαννίδη. Οι κόντρες, ο Κοντογιαννίδης συνεχίζει. Περνάει η μπάλα για τον Κωτόπουλο και offside. Άμεση υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό. Άλλη μια πολύ ωριακή φάση. Η σέντρα του στην καρδιά της άμυνας. Η απομάκρυνση δεν έχει τελειώσει φάση. Έρχεται ο Παπαδόπουλος να κάνει το σουτ. Μελισσόπουλος. Μπάλα πάνω από το δοκάρι. Πάρα πολύ σπουδαία ευκαιρία για τον Ορφέα Ξάνθης να ανοίξει το σκορ. Εκτέλεσή του στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Κουκουρίγκου. Η μπάλα out του Σιμάρ. Ο Αναγνωστόπουλος, ο Βασιλάκης με τη μία κατοκοτόπουλο, ευκαιρία κατά τον Άρη Αβάτο. Κοτόπουλο στην περιοχή, τεράστια επέμβαση από τον Γιωργούση. Το άνοιγμα στον Αναγνωστόπουλο, φέρνει την μπάλα στο αριστερό εκείνος. Θα επιχειρήσει το σουτ, ο Γιωργούση να ευθυνδιάζεται, ο Παπαδέλης στην κεφαλιά, τεράστια επέμβαση από τον Γιωργούση. Η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Στον πάγκο βρίσκονται η Καλαϊτζόπουλος, Μουστάκης, Γεωργιάδης, Κόντο Αχμέτ, Μπογιατζίδης, Τανούζη, Τσολάρη και Τσάκαλος. Κοτόπουλος στον Σιμάρ. Το γύρισμά του συρτάει, μπάλα περνάει από όλους. Ο Γεωργιάδης δεν μπλοκάρε. Αλλά για καλή του τύχη δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας παίκτης του Αβάτου. Θα απομακρύνει το φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Κοτόπουλο. Αφήνει το πλανέκτημα ο ρέφερη. Ευκαιρία να βγει στην κόντρα επίθεση ο Άρης Αβάτου. Ο Κοντογιαννίδης ανοίγει στα αριστερά για τον Αναγνωστόπουλο. Καθυστερεί εκείνος. Κουβαλάει μπάλα. Το γύρισμα του Αναγνωστόπουλου μέσα στην περιοχή. Κοφεκρίση ο Αναγνωστόπουλος στο σουτ και το γκολ. Έλα μηδέν για τον Άρη Αβάτου με τον Αναγνωστόπουλο. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη στο γύρισμά του, αλλά η μπάλα για καλή του τύχη μετά την ασταθή απομάκρυνση του Κρεζή έφτασε και πάλι πάνω του. Και ο Αναγνωστόπουλος για ένα ακόμα ματς σκοράρει για λογαριασμό του Άρη Αβάτου. Όλα αυτά στο 75ο λεπτό του αγώνα. Δυνατά εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους και καταλήγει out. Μπαλιά του δεν πέρασε. Κερδίζει Παπαδόπουλος στο γέμισμα στα αριστερά για τον Πασχαλάκη. Ευκαιρία για τον Ορφέα. Η σέντρα του Πασχαλάκη μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Ο Καράης μάλιστα τάει. Θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κεφαλιά του Γκαρνέτα. Μπαλά δεν φεύγει. Νέα κεφαλιά από τον Αναστασιάδη. Καραμανίδης. Πετά την μπάλα μπροστά και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα. Ο Άρης Αβάτου είναι ο μεγάλος νικητής του Ξανθιώτικου Ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, επικρατώντας με 1-0 του Ορφέα Ξάνθης.